Μαθηματικά 5ης Δημοτικού, κεφάλαιο 41, είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές, βιβλίο μαθητή. Είδαμε σε προηγούμενο μάθημα τα τρίγωνα ως προς τις γωνίες τους και είδαμε ότι είχαμε οξυγόνια, αμβλυγόνια και ορθογόνια τρίγωνα. Τώρα θα εξετάσουμε τα τρίγωνα όχι ως προς τις γωνίες τους, αλλά ως προς τις πλευρές τους, και πάλι χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: ισόπλευρα, ισοσκελή και σκαλινά. Αυτό θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Θα δούμε το βιβλίο του μαθητή αναλυτικά. Πριν μπούμε όμως στο βιβλίο του μαθητή, θα κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή. Το τρίγωνο το πρώτο, καταρχήν είναι οξυγόνιο, βλέπουμε ότι έχει τρεις οξείες γωνίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι γωνίες τους, κοιτάμε τις πλευρές του, το μήκος των πλευρών. Η πρώτη έχει μήκος 5,4 εκατοστά, η άλλη 6,5 εκατοστά, η άλλη 6 εκατοστά, καμία δεν είναι, πλευρά δεν είναι ίση με την άλλη. Το τρίγωνο λοιπόν αυτό, το ΑΒΓ, το ονομάζουμε σκαλινό, γιατί έχει όλες τις πλευρές του άνισες. Τα τρίγωνα λοιπόν που έχουν όλες τις πλευρές άνισες, καμία δεν είναι ίση με την άλλη, ονομάζονται σκαλινά. Σκαλινός σημαίνει άνισος, ακανόνιστος. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν έχει άνισα, έχει ακανόνιστες πλευρές, και μια πληροφορία ότι η μεγαλύτερη γωνία είναι αυτή η οποία βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά. Μεγάλη πλευρά, μεγάλο το άνοιγμα, μεγάλη και η γωνία αυτή που βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά. Το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές, γιατί έχει δύο πλευρές ίσες. 6,5 εκατοστά, 6,5 εκατοστά, σαν δύο πόδια, σαν δύο σκέλη, γι' αυτό και ονομάζεται το τρίγωνο ισοσκελές, το τρίγωνο δηλαδή που έχει δύο ίσα πόδια, δύο ίσα σκέλη. Αυτό λοιπόν το τρίγωνο έχει και τις δύο γωνίες του, αυτές που είναι απέναντι από τις ίσες πλευρές, απέναντι από αυτή την πλευρά αυτή η γωνία και απέναντι από αυτή την πλευρά η άλλη γωνία, έχει τις δύο γωνίες του ίσες. Και το τρίγωνο ηθ, ι, είναι ισόπλευρο, γιατί έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 5 εκατοστά, 5 εκατοστά, 5 εκατοστά, ίσες πλευρές, ονομάζεται ισόπλευρο. Στα ισόπλευρα τρίγωνα και οι τρεις γωνίες είναι ίσες και βέβαια ισούνται με 60 μοίρες, αφού ξέρουμε ότι το σύνολο των γωνιών του τριγώνου είναι 180 μοίρες, 3 φορές το 60 μας κάνει 180. Άρα λοιπόν, το τρίγωνο το οποίο δεν έχει καμία από τις πλευρές του ίσες ονομάζεται σκαλινό, ακανόνιστο δηλαδή. Αυτό που έχει τις δύο πλευρές του ίσες ονομάζεται ισοσκελές, και το άλλο ονομάζεται ισόπλευρο. Δεν εξετάζουμε καθόλου τις γωνίες τους, αν είναι οξυγόνια, αν είναι αμβλυγόνια, αν είναι ορθογόνια. Μπορεί να είναι και ορθογόνιο ένα τρίγωνο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς κοιτάμε τώρα, μπορεί να είναι αμβλυγόνιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να τα εξετάσουμε ως προς τις πλευρές τους, και είναι τρία ειδών λοιπόν τα τρίγωνα: σκαλινό, το τελείως άνισο, ισοσκελές με δύο ίσες πλευρές, και ισόπλευρο, αυτό που έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες. Διερεύνηση. Κατασκευάζουμε τρίγωνα και συγκρίνουμε τις πλευρές και τις γωνίες τους. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα κατασκευάσουμε με χαρτί τρίγωνα και θα συγκρίνουμε πλευρές και γωνίες. Α, διπλώνουμε μια σελίδα χαρτί μεγέθους α4, τη βλέπουμε στην πρώτη εικόνα, έτσι ώστε να σχηματιστεί τετράγωνο. Να το τετράγωνο.
Έπειτα διπλώνουμε το τετράγωνο με τέτοιο τρόπο ώστε η κορφή ε να συμπέσει με την κορυφή α. Αφού το κόψουμε λοιπόν, αυτή εδώ η κορυφή α να συμπέσει με την άλλη κορυφή, εγώ σημείωσα βέβαια τις γωνίες, το διπλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο εδώ στη μέση, έτσι ώστε να συμπέσει η α κορυφή με την ε κορυφή. Α1, με δίπλωση συγκρίνουμε τις δύο κάθετες πλευρές του τριγώνου α, β, ζ, α, β, ζ. Αυτό εδώ είναι το τρίγωνο. Και με δίπλωση θα δούμε τις πλευρές α, ζ και β, και α, ζ και α, β. Θα τις συγκρίνουμε. Τι βρίσκουμε? Ότι οι πλευρές α, ζ και α, β είναι ίσες. Α2, τι συμπεραίνουμε για τις δύο οξείες γωνίες α, ζ, β, α, ζ, β και α, β, ζ. Δηλαδή αυτή είναι εδώ και αυτή είναι εδώ, αυτές που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές. Τι είναι οι γωνίες που είναι απέναντι από τις ίσες πλευρές? Οι γωνίες λοιπόν, οι οξείες γωνίες α, ζ, β και α, β, ζ είναι μεταξύ τους ίσες. Το τρίγωνο αυτό λοιπόν είναι, από ό,τι είπαμε προηγουμένως, ξέρουμε ότι είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο που έχει τις δύο πλευρές ίσες και τις απέναντι των ίσων πλευρών γωνίες ίσες. Είναι και ορθογώνιο τρίγωνο, αλλά αυτό δεν το εξετάζουμε σε αυτό το μάθημα. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι γωνίες, εξετάζουμε τα τρίγωνα ως προς τις πλευρές τους. Β. Διπλώνουμε μια σελίδα χαρτί μεγέθους α4 έτσι ώστε η κορφή α και η κορφή β να συμπέσουν στο σημείο θ. Βλέπουμε εδώ πέρα πως τη διπλώνουμε. Η α αυτή θα πάει στο σημείο αυτό και η β θα πάει πάλι στο σημείο αυτό, έτσι όπως φτιάχναμε τις αΐτες μικρή. Κόβουμε τα μέρη που περισσεύουν και έτσι έχουμε το τρίγωνο ε ζήτα ήτα. Αυτό εδώ είναι το τρίγωνο. Με δίπλωση συγκρίνουμε τις δύο πλευρές ε ζήτα και ε ζήτα, αυτή εδώ, και ε ήτα, και αυτή εδώ την πλευρά του τριγώνου ε ζήτα ήτα. Οι πλευρές ε ζήτα και ε ήτα είναι ίσες. Τι συμπεραίνουμε για τις δύο οξείες γωνίες ε, ζ, η και ε, η, ζ που είναι απέναντι από αυτές τις ίσες πλευρές? Συμπεραίνουμε ότι οι οξείες γωνίες ε, ζ, η και ε, η, ζ είναι και αυτές ίσες. Γάμα, κόβουμε το εξάγωνο από το παράρτημα. Ενώνουμε με μια ευθεία την κορυφή α με την κορυφή δ, αυτή εδώ, και την κορυφή β με την κορυφή ε, έτσι ώστε να σχηματιστεί το τρίγωνο ε δ. Αυτό το τρίγωνο μας ενδιαφέρει τώρα. Και με δίπλωση συγκρίνουμε τις τρεις πλευρές του τριγώνου ε δέλτα ήτα. Την ε ήτα, αυτήν εδώ, την ε δέλτα, αυτήν, και τη δέλτα ήτα. Τη συγκρίνουμε λοιπόν με δίπλωση και διαπιστώνουμε ότι είναι μεταξύ τους
είσαι. Τι συμπεραίνουμε για τις τρεις οξείες γωνίες του τριγώνου? Οι τρεις γωνίες του τριγώνου είναι ίσες. Οι τρεις οξείες λοιπόν γωνίες του τριγώνου είναι ίσες, τρεις ίσες πλευρές και τρεις ίσες γωνίες. Το τρίγωνο αυτό ονομάζεται ισόπλευρο. Συζητάμε στην τάξη ποια είδη τριγώνων μπορούμε να διακρίνουμε με κριτήριο τις πλευρές των τριγώνων. Το είπαμε και στην εισαγωγή. Σκαλινό είναι το τρίγωνο το οποίο είναι άνισες οι πλευρές του. Ισοσκελές είναι το τρίγωνο που έχει τις δύο πλευρές ίσες. Και ισόπλευρο είναι αυτό το οποίο έχει τις τρεις πλευρές του ίσες. Ισόπλευρο και οι τρεις ίσες. Ισοσκελές, οι δύο ίσες. Σκαλινό, καμία δεν είναι ίση με την άλλη. Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες. Το τρίγωνο που έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες λέγεται ισόπλευρο. Το βλέπουμε εδώ, ισόπλευρο τρίγωνο α, β, γ με τις τρεις πλευρές και τις τρεις γωνίες ίσες. 60 μοίρες είναι η κάθε γωνία, το ισόπλευρο τρίγωνο. Μόνο τις δύο πλευρές του ίσες λέγεται ισοσκελές. Εδώ είναι ένα ισοσκελές, το π, ταφ, ρο, και οι γωνίες π και ρο, αυτές που είναι απέναντι από τις ίσες πλευρές, είναι μεταξύ τους ίσες. Όλες οι πλευρές άνισες ονομάζεται σκαλινό. Σκαλινό τρίγωνο, βλέπουμε εδώ πέρα ότι κάθε πλευρά είναι διαφορετική. Ως προς τις γωνίες, να θυμηθούμε αυτά που μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα. Το πρώτο είναι οξυγόνιο, το δεύτερο πάλι είναι οξυγόνιο και το τρίτο τι είναι? Αμβλυγόνιο. Ως προς τις πλευρές όμως, ισόπλευρο, ισοσκελές και σκαλινό. Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει και τις τρεις γωνίες του ίσες. Το ισοσκελές έχει δύο γωνίες ίσες, αυτές που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές, και το σκαλινό τρίγωνο έχει και τις τρεις γωνίες άνισες μεταξύ τους. Εφαρμογή. Σε αυτήν την εφαρμογή θα μάθουμε να σχεδιάζουμε τρίγωνα και να χρησιμοποιούμε το μυρογνωμόνιο. Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο ΑΔΕ με πλευρά 4 εκατοστά και γωνία α 65 εκατοστά, αυτήν εδώ, και ε, αυτήν εδώ τη γωνία, πάλι 65 εκατοστά, 65 μοίρες, συγγνώμη. Πρώτο βήμα, σχεδιάζουμε. Τι θα κάνεις λοιπόν για να μάθεις να φτιάχνεις τρίγωνα και να μάθεις να χρησιμοποιείς το μυρογνωμόνιο? Σχεδιάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΕ ίσον 4 εκατοστά. Πρώτα το τμήμα αυτό εδώ, 4 εκατοστά, το μετράμε. Μετά, δεύτερο βήμα, τοποθετούμε το κέντρο του μυρογνωμόνιου στο σημείο α, όπως το έχει εδώ πέρα πάνω, και την ένδειξη 0 της κλίμακας στην πλευρά ΑΕ. Εδώ αυτή είναι η πλευρά η οποία θα περνάει από την ένδειξη 0 του μυρογνωμόνιου στη δεξιά πλευρά. Τρίτο βήμα, βρίσκουμε στην κλίμακα το 65 και βάζουμε μία τελεία. Θα βάλουμε εδώ πέρα μία τελίτσα στο 65. Ενώνουμε την τελεία με το σημείο α, τραβάμε λοιπόν αυτήν εδώ τη γραμμή και σχηματίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο μία γωνία 65 μοίρες. Αυτήν εδώ τη γωνία λοιπόν σχηματίζουμε. Τέταρτο βήμα, επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3 και κατασκευάζουμε τον ίδιο τρόπο μία άλλη γωνία εδώ, πάλι 65 μοίρες, κατά αυτόν τον τρόπο. Πέμπτο βήμα, προεκτείνουμε τις δύο πλευρές των γωνιών μέχρι να συναντηθούν στο σημείο δέλτα.
Εδώ είναι το σημείο δέλτα και με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε το τρίγωνο αδέλτα ε. Έμαθες λοιπόν να χρησιμοποιείς το μυρογνωμόνιο, να μετράς γωνίες, να προεκτείνεις τις πλευρές και να κατασκευάζεις τρίγωνα. Φτιάξαμε το τρίγωνο αδέλτα ε και θέλω τώρα να σε ρωτήσω τι είδους τρίγωνο είναι αυτό. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι δύο γωνίες στη βάση, η δέλτα αε και η δέλτα ε α είναι 65 μοίρες. Το τρίγωνο λοιπόν είναι ισοσκελές. Έχει δύο ίσες γωνίες στη βάση, οπότε αφού έχει δύο ίσες γωνίες έχει και ίσες στις απέναντι πλευρές. Δεν είναι όμως ισόπλευρο, γιατί αν ήταν ισόπλευρο οι τρεις γωνίες θα έπρεπε να είναι ίσες με 60 μοίρες. Ωραία. Αναστοχασμός. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το μυρογνωμόνιο εξηγούμε γιατί κάθε γωνία ισόπλευρου τριγώνου είναι 60 μοίρες. Επειδή έχει τρεις πλευρές ίσες, έχει και τρεις γωνίες ίσες και 180 δια 3 μας κάνει 60. Μπορεί ένα σκαλίνο τρίγωνο να είναι αυλιγόνιο? Ναι, μπορεί να είναι αυλιγόνιο. Να, εδώ έχω σχεδιάσει ένα τρίγωνο αυλιγόνιο. Φαίνεται η αυλή αγωνία. Αυτή και η άλλη πλευρά είναι διαφορετικές. Φαίνεται με το μάτι. Μπορούμε να δούμε και ότι δύο μεγάλες πλευρές και αυτές είναι διαφορετικές. Βλέπετε εδώ πέρα, καθώς κάνω την κίνηση αυτή, φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η πλευρά η οποία είναι απέναντι από την αυλή αγωνία. Άρα λοιπόν, ναι, ένα σκαλινό τρίγωνο μπορεί να είναι αυλιγόνιο.